Εγώ αντιλαμβάνομαι, κύριε Πρόεδρε, την απέλπιδα προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Αντιλαμβάνομαι τη δυσχερή της θέση για το ότι δεν ήταν η ίδια αυτή που έκανε το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Άλλωστε, παρακολουθώντας τις τελευταίες μέρες τις συνεντεύξεις κορυφαίων στελεχών της, βγαίνουν και το παραδέχονται ένας προς έναν. Έχω ακούσει, για παράδειγμα, να λένε ναι, όντως έπρεπε να είχαμε κάνει εμείς το διαγωνισμό αυτό. Τι να κάνουμε, ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η οποία αποφάσισε να κάνει το διαγωνισμό αυτό. Όμως από αυτό το σημείο μέχρι να λένε εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας ότι κόπτονται για την ελευθεροτυπία, όταν επαναλαμβάνω μεταξύ αυτών βρίσκονται προτεργάτες του μαύρου της ΕΡΤ, αυτό προκαλεί το κοινό αίσθημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. 30 δευτερόλεπτα κι εσείς, αν θέλετε, κύριε Σταμάτη. Το άσπρο αριστερό της ΕΡΤ σήμερα κοστίζει στον ελληνικό λαό 200 εκατομμύρια. 246 υποτίθεται θα πάρει η κυβέρνηση από τους μετέχοντες στο διαγωνισμό. 200 εκατομμύρια είναι το βάρος που πηγαίνει στον ελληνικό λαό από την ΕΡΤ. Αυτή είναι η απάντηση μία. Βάρος λοιπόν το ξανά ανοίγμα της ΕΡΤ. Βάρος το ξανά ανοίγμα της ΕΡΤ σύμφωνα με τον κύριο Σταμάτη. Βάρος το ξανά ανοίγμα της ΕΡΤ. Εμείς είπαμε ότι σωστό ήταν και πράγματι. Κακώς δεν το βγάλαμε να κάνουμε διαγωνισμό.